Κύριε Κατηφέ, Παναγιώτης Κατηφές, πρόεδρος της Ανώτητης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδος. Τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Τα τάμπλετ πάνε στα σχολεία, αλλά ως εξοπλισμός των σχολείων, των σχολικών εγκαταστάσεων. Αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι έχει μία σημασία να πούμε ότι και με την σημερινή κοία που περιμένουμε, ότι τα σχολεία θα ξανανοίξουν καλώς εχόντων των πραγμάτων στις 10 Μάη. Ουσιαστικά μιλάμε για 2 μήνες έξω από τη σχολική κοινότητα για τα παιδιά. Και ό,τι σημαίνει για την ψυχοσύνθεσή τους και ανάλογα και με την ηλικία και την βαθμίδα που βρίσκονται τα παιδιά. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει το κράτος σε αυτούς τους 2 μήνες, ένα μήνα που έχουμε διανύσει και άλλον ένα που έχουμε μπροστά μας, να έχει λάβει όλες ακριβώς τις διαδικασίες με τις οποίες θα πρέπει να εξασφαλιστεί ισότιμη εκπαίδευση για όλα τα παιδιά. Ξέρουμε πολύ καλά... Λοιπόν, η κοία έχει βγει, δεν είναι, θα έλεγε το Υπουργείο. Κοιτάξτε, εμείς δεν είπαμε ότι δεν δίνουμε τάμπλετ. Όσα παιδιά πραγματικά μας φέρουν ένα έγγραφο στο σχολείο ότι υπάρχει ένα οικονομικό πρόβλημα, θα πάρουν το τάμπλετ και στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα το επιστρέψουν πίσω, ώστε να το χρησιμοποιήσει του χρόνου το ίδιο ή κάποιο άλλο παιδί, αλλά είναι ένας εξοπλισμός του σχολείου. Δεν χαρίζουμε δηλαδή τάμπλετ, αλλά τα χρησιμοποιεί όποιος τα χρειάζεται. Κανένας δεν είπε να χαριστούν τα τάμπλετ. Και σαφέστατα να είναι εξοπλισμός του σχολείου για να μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλους τους μαθητές. Το σχολείο όμως πρέπει να εξασφαλίσει ισότιμη εκπαίδευση για όλους τους μαθητές. Ναι. Με αυτή τη λογική να πάμε σε λίγα χρόνια στη λογική όποιος έχει τη δυνατότητα να αγοράσει βιβλία να μην του τα παρέχει το σχολείο. Το οποίο δεν είναι κάτι μακρινό. Γίνεται και σήμερα. Υπάρχουν μαθήματα στα μουσικά ή στα καλλιτεχνικά σχολεία που τα βιβλία, οι ίδιοι μαθητές, τα αγοράζουν να τα εξασφαλίζει το κράτος. Λέτε... Εδώ όμως τώρα σήμερα μιλάμε για μια ειδική συνθήκη. Λέτε ότι δεν θα φτάσουν και τα τάμπλετ, κύριε Κατηφέ, να μας το διευκρινίσετε αυτό. Για τις προάλλες είχαμε την Υπουργό Παιδείας εδώ και έγινε απολύτως σαφές σε μας την ώρα της εκπομπής ότι τα τάμπλετ θα τα κρατάει το σχολείο και θα τα μοιράζει ο διευθυντής ή ο δάσκαλος όπως κρίνει. Ο εξοπλισμός θα είναι αρκετός ώστε κάθε παιδί που έχει ανάγκη να έχει ένα τάμπλετ ή θα μείνουν κάποια παιδιά πράγματι πίσω? Δηλαδή δεν θα φτάσουν για τα ίδια, δεν θα υπάρχουν χρήματα από τον οικογενειακό προϋπολογισμό να αγοραστεί τάμπλετ και μοιραία θα μένουν εκτός της κανονικής διαδικασίας, που είναι πια ήδη πολλά παιδιά είναι εκτός της διαδικασίας. Γιατί δεν σημαίνει ότι σήμερα όλα τα παιδιά... Όταν λέμε πολλά, έχετε κάποιο στοιχείο, γιατί μέχρι στιγμής εμείς έχουμε τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, που ανακοινώνονται σχεδόν κάθε μέρα, και δείχνουν ότι, αν όχι όλοι, σίγουρα οι περισσότεροι μαθητές συμμετέχουν σε αυτό. Και ως επιτοπλίστων αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο Παιδείας και η κυρία Γεραμέστο, που είχαμε εδώ τις προάλλες, είναι ότι ακόμα και εκείνοι που δεν έχουν, για παράδειγμα, ίντερνετ, δεν έχουν υπολογιστή, μπορούν, σύνδεση νομίζω στο ίντερνετ, μπορούν να συμμετέχουν στην τηλεκπαίδευση μέσω τηλεφώνου. Άρα, σταθερού τηλεφώνου. Άρα, επί της ουσίας, αυτό που λέτε, Υπουργέ, ότι κανείς δεν αποκλείται από τη διαδικασία. Εσείς τι λέτε? Κοιτάτε, με τα στοιχεία που έχουμε εμείς, γιατί δεν έχουμε εμείς πρόσβαση στα στοιχεία του Υπουργείου και αυτά που ανακοινώνει το Υπουργείο κάθε μέρα, καλά είναι να πανηγυρίζουμε, αλλά να δούμε και την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα λέει και από τα στοιχεία που μαζεύουμε εμείς από τους συλλόγους γονέων σε όλη τη χώρα, ναι, είναι ότι περίπου ένα 30% των μαθητών δεν έχει εγγραφεί ακόμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Και είναι ένα σημαντικό στοιχείο αυτό. Δεν θα βάλουμε την παράμετρο. Λέτε, 3 στους 10 μαθητές δεν είναι καθόλου σε αυτή τη διαδικασία της εκπαίδευσης. Ακριβώς. Τα στοιχεία αυτά είχαμε συλλέξει εμείς. Είναι γεωγραφικό το ζήτημα ή αναλογικά σε όλη τη χώρα? Ας πούμε περισσότερο ότι είναι αναλογικό το ζήτημα. Αν το θέλουμε. Δεν είναι το ίδιο, καταλαβαίνετε. Περισσότερο στην επαρχία. Εντοπίζεται το πρόβλημα. Συνεχίστε, να σας πω, μιλάμε για τον εξοπλισμό. Όταν μέσα σε 2 μέρες, εχθές και προχθές, πηγαινοέρχονται εγκύκλοι από το Υπουργείο στα σχολεία με μάλιστα να βάζουν παράμετρο ότι δεν μπορεί να χορηγηθεί στα σχολεία με αναλογία 1:45, δηλαδή για κάθε ένα μαθητή, για κάθε 45 μαθητές να δηλώνεται ένα ηλεκτρονικό μέσο, και αν οι διευθυντές δηλώσουν όλους τους μαθητές, δεν θα δικαιούται το σχολείο να πάρει. Αυτό υπογράφει το Υπουργείο. Αυτό έγραφε η εγκύκλωση του Υπουργείου. Να σας πούμε λίγο κάτι. Η εγκύκλωση, επειδή την έχω εδώ μπροστά μου και τη διάβαζα πριν για να μπορούμε να κάνουμε την κουβέντα, δεν το βλέπω αυτό που λέτε. Λέει 1:45 κάπου. Δεν το έχω δει εγώ τουλάχιστον.
Τα στοιχεία που έχουν. Εγκύκλειο 9 Τετάρτου 2020, αυτή από το Υπουργείο Παιδείας. Εγκύκλειο 9 Τετάρτου. Δεν λέει κάπου για 1 προς 45, μήπως εγώ δεν το είδα. Θα σας πω. Υπάρχει ερμηνευτική, ναι. Ερμηνευτικό που έχει φτάσει στους εκπαιδευτικούς, όπου βάζει αυτό το ζήτημα. Και μάλιστα αυτό το εντοπίσαμε και εμείς ως ανώτατη συνομοσπονδία, δεχτήκαμε κλήσεις από πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς, ότι εμείς, ενώ θέλουμε να δηλώσουμε το σύνολο των μαθητών μας, ναι. δεν μας επιτρέπεται. Έτσι. Εμείς, να το πούμε πολύ καθαρά. Αρισόμε, εσείς λέτε ότι το σύνολο των μαθητών δεν έχει τάμπλετ ή λάπτοπ, αυτό λέτε. Εμείς δεν μπαίνουμε στη λογική αν έχει το σύνολο των μαθητών λάπτοπ ή τάμπλετ. Γιατί δεν μπαίνουμε. Να σας πω κάτι. Εμείς θα πούμε στη λογική ότι το σχολείο είναι υποχρεωμένο ναι. να εξασφαλίσει ισότιμη εκπαίδευση. Μα μισό, αν εγώ έχω, ή ο όλας κράτος έχει τάμπλετ και δίνει στο παιδί του, γιατί να πάρει κι άλλο ένα από το κράτος. Ξέρετε, δεν θα το πάρει δικό του. Θα είναι περιουσία του σχολείου. Αυτό ναι, γιατί. Αυτό θα υπάρχει στο σχολείο, να σας πω όμως λίγο. Ναι, βεβαίως. Για φανταστείτε μια οικογένεια με 2 μαθητές. Σε διαφορετική βαθμίδα, δημοτικό και γυμνάσιο, ας πούμε τρίτη λυκείου, ο ένας μαθητής, με 2 γονείς, οι οποίοι αναγκάζονται να δουλεύουν και οι 2 με τηλεργασία. Αυτοί το χρειάζονται, βεβαίως. Έχετε δίκιο. Πώς μπορεί αυτό το παιδί. Ναι, δεν μπορεί. Έχει να κάνει δηλαδή μόνο με κοινωνικά κριτήρια ή με κριτήρια ότι έχει αλλάξει η ζωή μας. Ναι. Και εμείς, αυτό που πρέπει να εξασφαλίσει σήμερα το κράτος, σε αυτή την ειδική συνθήκη, εμείς δεν μιλάμε ότι πρέπει να χαριστούν τα τάμπλετ ή τα λάπτοπ. Εμείς λέμε ότι τα σχολεία να είναι εφοδιασμένα με αριθμό όσο και οι μαθητές τους για να μπορεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών των μαθητών. Και ειδικά για τους μαθητές της τρίτης λυκείου. Εντάξει κύριε Κατευθέ, τώρα δεν το συζητάμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε δεκάδες οικογένειες. Δηλαδή αν υπάρχουν 2 γονείς στο σπίτι που έχουν τηλεργασία. Να έχεις και 2 παιδιά. Λοιπόν, 3, να χρειάζεσαι 4 υπολογιστές να δουλεύουν ταυτόχρονα. Εντάξει, ένας μεγάλος αριθμός. Κάποιοι δεν έχουν. Επίσης το σύστημα είναι βαρύ. Μας ενημερώνουν οι γονείς για τις δυσκολίες. Σημαίνει ότι χρειάζεται ένα νέο μέσο. Μπορεί να έχεις δηλαδή ίσα αριθμό συσκευών, αλλά να μην είναι αρκετά λειτουργικές αυτές οι συσκευές. Να χρειάζονται εξυγχρονισμό. Καταλαβαίνουμε ότι πολλές οικογένειες έχουν μπει σε μία έξτρα δαπάνη. Να μην κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε το πρόβλημα. Έχουν μπει σε μία έξτρα δαπάνη. Κλείνουμε. Χρειάζεται να φτάσουμε στο σημείο αντί για βιβλία να δίνεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς ή κάθε 2-3 σχολικές χρονιές ένα τάμπλετ γεμάτο με την ύλη και να πάει εκεί η όλη κατάσταση. Είναι εφικτό, είναι κάτι το οποίο θα το θέλατε. Κοιτάτε να δείτε, είναι μια ερώτηση η οποία μπορεί να είναι και λίγο, αν το θέλετε, παγίδα για το πώς θα εξελιχθεί. Γιατί σαφέστατα η γνώση του βιβλίου και η επαφή που πρέπει να έχει ο μαθητής με το βιβλίο είναι αναντικατάστατη. Και το λέμε Άλιστα. αυτό με την έννοια το ότι δεν θέλουμε να περάσουμε στο άλλο επίπεδο, screen life, δηλαδή τα παιδιά μας μπροστά σε μια οθόνη, ναι. γιατί το σχολείο δεν είναι μόνο μόρφωση, είναι κοινωνικοποίηση, είναι κοινωνικές σχέσεις. Καλά, δεν είπαμε να καταργηθεί το σχολείο. Έτσι, είπαμε να υπάρχει τάμπλετ που να χορηγείται στα παιδιά. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Για καλό μεσημέρι. Με υγεία. Να είστε καλά.